Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Αυτό είναι το 28ο βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για τα χρήματα. Λεφτά. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές ιδέες σχετικά με την αποταμίευση. Μαζί μας θα τα πάρουμε. Δεν μου περισσεύουν καν να βγάλω το μήνα. Ναι, και εγώ βάζω κάποια χρήματα στην άκρη κάθε τόσο. Αυτές είναι κάποιες από τις φράσεις και τις απαντήσεις που δέχομαι συνήθως όταν μιλάω με κάποιους για την ιδέα της αποταμίευσης και του να βάζουμε στην άκρη το 10% του εισοδήματός μας. Κάποια στιγμή το 2003, νομίζω, όταν ήμουν στη Χαλκιδική σε ένα συνέδριο και σε ένα διάλειμμα του συνεδρίου με πλησίασε ένας πετυχημένος συνεργάτης της εταιρείας που συνεργαζόμουν τότε και τον οποίο σεβόμουν πολύ, ο Θέμης Στεφόπουλος, και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο άρχισε να μου μιλάει για την ιδέα της αποταμίευσης και άρχισε να μου εξηγήσω αστικά ότι χρειάζεται να βάζω στην άκρη το 10% από ό,τι κερδίζω, το οποίο δεν θα πρέπει να το πειράζω ποτέ και για κανένα λόγο. Και μου έκανε εντύπωση που ήρθε και έπιασε συζήτηση μου μιλώντας μου για αυτή την ιδέα, γιατί ήταν σαν να ήξερα ακριβώς τι χρειαζόμουν να ακούσω εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φάση της ζωής μου. Από τότε άρχισα να εξερευνώ όλο και περισσότερο αυτή την ιδέα της αποταμίευσης και άρχισα να μελετάω και να εφαρμόζω κάποιες ιδέες σαν αυτήν, του να βάζω το 10% στην άκρη από ό,τι κερδίζω. Η συμβουλή του Θέμη ήταν ουσιαστικά η αρχή για να αποκτήσω αυτή την τόσο πολύ σημαντική συνήθεια. Αργότερα, μελετώντας περισσότερο το θέμα και ακούγοντας και κάποιους από τους μέντορές μου να μιλάνε για αυτή την ιδέα, όπως ο Jim Rohn και ο Brian Tracy, έμαθα και πολλά άλλα πράγματα σχετικά με το κομμάτι της αποταμίευσης. Ο Jim Rohn έλεγε ότι ο στόχος είναι, ξεκινώντας με το 10%, να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο ώστε να βάζεις στην άκρη το 90% του εισοδήματός σου. Και κάποιος μπορεί να σκεφτεί, το 90%, καλά τρελός είσαι, πώς θα ζήσω με το 10%. Ναι, αν κερδίζεις 500 ευρώ το μήνα, είναι δύσκολο να ζήσεις με το 10% με 50 ευρώ το μήνα. Αν όμως κερδίζεις 20-30 χιλιάδες ευρώ το μήνα, τότε μπορείς να ζήσεις με 2-3 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Επίσης, πολλοί θα πούν, δεν μπορώ να βάλω στην άκρη το 10% γιατί βγάζω πολύ λίγα χρήματα κάθε μήνα ή τα χρήματα που βγάζω δεν φτάνουν για να καλύψω καν τις υποχρεώσεις μου. Ο Brian Tracy έλεγε ότι αν στην αρχή νομίζεις ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει με το 10%, μπορεί να ξεκινήσει μόνο με το 1%. Δηλαδή, αν κερδίζεις 1000 ευρώ το μήνα, σίγουρα μπορείς να βάλεις στην άκρη 10 ευρώ έτσι, κάθε μήνα. Τουλάχιστον για τους πρώτους 2-3 μήνες. Και μόλις συνηθίσεις να ζεις με 10 ευρώ λιγότερα, μπορείς να πας στο 2 ή στο 5% και να βάλεις στην άκρη 50 ευρώ από τα 1000. Δηλαδή να ζεις με 950 ευρώ. Και ίσως μετά από ένα χρόνο να φτάσεις να αποταμιεύεις 100 ευρώ το μήνα από τα 1000. Η ιδέα όμως είναι ότι πρώτα θα βάζεις στην άκρη το 10% και μετά θα πληρώνεις όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πρώτα θα πληρώνεις τον εαυτό σου και μετά το ενοικιό σου, το ρεύμα σου, το τηλέφωνό σου, το νερό σου, τα τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι πρώτα ξοδεύεις και μετά να βάζεις στο τέλος του μήνα ό,τι περισσέψει. Κάνοντας το αυτό λοιπόν, αρχίζεις να δημιουργείς ένα ποσό χρημάτων τα οποία είναι ουσιαστικά η περιουσία σου. Αρχίζεις να συγκεντρώνεις χρήματα. Αν το 10% είναι 100 ευρώ το μήνα, αυτό είναι 1200 ευρώ το χρόνο ή 12.000 ευρώ σε 10 χρόνια. Δηλαδή για κάποιον που δουλεύει από τα 25 μέχρι τα 50 του, θα μπορούσε να έχει βάλει στην άκρη τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Και ξέρω ότι οι περισσότεροι που είναι 50 χρονών δεν έχουν στην άκρη 30.000 ευρώ. Τώρα, η ιδέα της αποταμίευσης δεν είναι απλά το 10% από το εισόδημά μας, είναι επίσης και το 50% από οποιαδήποτε αύξηση έχει στο εισόδημά σου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάποιος κερδίζει 1.000 ευρώ το μήνα και βάζει στην άκρη 100 ευρώ, αν για κάποιο λόγο το εισόδημά του αυξηθεί στα 1200 ευρώ, δηλαδή κατά 200 ευρώ, δεν θα βάζεις στην άκρη 120, αλλά θα βάζεις τα 100 που έβαζε πριν συν 100 από την αύξηση των 200. Άρα θα βάζεις στην άκρη 200 ευρώ το μήνα. Οι περισσότεροι όταν παίρνουν μια αύξηση λένε, α, ωραία, έχω 200 ευρώ έξτρα, ας πάρω να πάρω μια τηλεόραση με δόσεις. Από τα 1200 ευρώ όμως θα υποθέσουμε ότι τα 200 θα πηγαίνουν στην αποταμίευση και θα μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής μας κατά 100 ευρώ, γιατί πριν ζούσαμε με 900, τώρα θα ζούμε με 1000 ευρώ. Επίσης, όταν λαμβάνουμε δώρα με χρηματική μορφή, μπορούμε να βάζουμε όλα στην άκρη ή να βάζουμε το 50%. Από μικρά έχω μάθει στα παιδιά μου την ιδέα της αποταμίευσης, να βάζουν χρήματα στην άκρη και βασικά το χαρτζιλίκι τους το παίρνουν με παρακράτηση. Ο Δημήτρης που τώρα είναι 12 χρονών, από μικρός παίρνει χαρτζιλίκι, τώρα παίρνει βασικά 50 λεπτά την εβδομάδα για κάθε χρόνο ηλικίας, άρα τώρα παίρνει 6 ευρώ την εβδομάδα, αλλά τα καθαρά είναι 4 ευρώ και 20 λεπτά. Γιατί η αποταμίευσή του είναι 30% και όχι 10%.
Επίσης, όταν μαζεύει δώρα, λεφτά από δώρα ή από κάρτα ή κάτι τέτοιο, ξέρει ότι τα μισά θα μπουν στον κουμπαρά του και τα υπόλοιπα είναι δικά του για να διαχειριστεί. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός και συνετός στη διαχείριση των χρημάτων του. Το δικτυακό marketing δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να κερδίσει ένα μικρό ή ένα μεγάλο έξτρα εισόδημα. Αν εφαρμόσετε αυτή την αρχή της αποταμίευσης, τότε θα μπορέσετε να ξεκινήσετε να χτίζετε ένα κομπόδεμα, κάποια χρήματα, το οποίο θα σας δώσει μία τρομερή αίσθηση ασφάλειας. Γιατί το να έχετε 5 ή 10 ή 30.000 ευρώ στην άκρη, πρώτον σας δίνει μία αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς και δεύτερον αρχίζει να προσελκύει περισσότερα χρήματα σε εσάς. Όταν μου είχε πει ο Θέμης για το 10%, του είπα, μα σχεδόν όσα κερδίζω αυτή τη στιγμή, τα ξοδεύω. Πώς θα μπορέσω να το κάνω αυτό? Και μου είπε ότι όταν το κάνεις αυτό, ως διαμαγείας, θα δεις ότι θα βρίσκονται ευκαιρίες και θα έρχονται περισσότερα χρήματα σε σένα. Έχετε ακούσει τη φράση που λέει «Τα λεφτά πηγαίνουν στα λεφτά»? Ξεκινώντας τη συνήθεια της αποταμίευσης, αρχίζετε να δημιουργείτε αυτή την ενέργεια και σε εσάς. Ξεκινήστε λοιπόν να αποταμιεύετε το 10% όσων κερδίζετε, πληρώνοντας πρώτα τον εαυτό σας και μην πειράξετε τα χρήματα αυτά, ό,τι και να γίνει. Μα αν χαλάσετε το αυτοκίνητό μου? Όχι. Αν θέλω να πάω διακοπές? Όχι. Για κανένα λόγο. Απλά αρχίστε να μαζεύετε χρήματα. Θα δείτε μαγικά πράγματα να συμβαίνουν. Επίσης, αποταμιεύστε το 50% από οποιαδήποτε αύξηση στο εισόδημά σας και βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας με το υπόλοιπο 50% που μένει. Αποταμιεύστε το 50% ή το 100% από δώρα που λαμβάνετε από συγγενείς και φίλους ή γενικότερα με χρηματική μορφή και διδάξτε αυτή την συνήθεια, αυτή την ιδέα στα παιδιά σας, στους συνεργάτες σας, στους φίλους σας και σε άλλους ανθρώπους. Ένα βιβλίο που θα σας δώσει μια πολύ καλή ανάλυση αυτής της ιδέας μέσα από μια πολύ όμορφη ιστορία είναι το βιβλίο «Ο πλουσιότερος άνθρωπος Βαβυλώνας» του George S. Clason. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο με πολύ πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες και σας το προτείνω να το διαβάσετε. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα σχετικά με την αποταμίευση. Εσείς τι ιδέες έχετε και εφαρμόζετε σχετικά με την αποταμίευση και τη συγκέντρωση πλούτου? Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο blog μου networkpavlamarketing.gr ή στο Facebook ή στο κανάλι μου στο YouTube και επίσης μοιραστείτε το και με άλλα άτομα που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ακούσουν ή να ξανακούσουν για την ιδέα της αποταμίευσης. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί ώστε να αναλαμβάνετε κάθε νέο βίντεο μόλις το ανεβάζω. Κάντε πράξη στη σημερινή συμβουλή, αρχίστε να βάζετε κάποια χρήματα στην άκρη και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!